Moment Air Self Drone. Το συγκεκριμένο κυκλοφορεί με αρκετές ονομασίες όπως Hossi Moment Drone, Hossi 007 Pro όπως βλέπουμε εδώ το συγκεκριμένο. Όλα πάντως είναι το ίδιο αεροσκάφος, το οποίο κατασκευάζεται από τη Sintoo, είναι το Moment, η έκδοση 2 για την ακρίβεια, με το GPS και την οπτική σταθεροποίηση μέσα στην συσκευασία, η οποία ανοίγει σαν βαλιτσάκι. Βρίσκουμε μια τσάντα και εδώ έχουμε το εγχειρίδιο χρήσης, έναν φορτιστή 110-220 βολτ, 10 βολτός, 3 αμπέρ έξοδος, το αντίστοιχο καλώδιο σύνδεσής του, και μέσα εδώ στην θήκη βρίσκουμε την βάση φόρτισης της μπαταρίας, την μπαταρία. Και το Moment Hossi 007 Pro Sintoo Drone, όπως τέλος πάντων λέγεται. Το Moment 2 είναι ένα brushless τετρακόπτερο κλάσης 200 χιλιοστών από μοτέρ σε μοτέρ διαγωνία. Όπως βλέπουμε είναι μια διάταξη όπου οι έλικες είναι πλήρως προστατευμένοι, caged όπως το λένε στην αγγλική ορολογία, δηλαδή είναι μέσα σε ένα κλουβί, ας το πούμε, όπου προστατεύουν ουσιαστικά τον χειριστή από το να χτυπήσει πάνω τους. Το αεροσκάφος ποιοτικά είναι πολύ έτσι, έχει μια πολύ ωραία αίσθηση, σαν ματ, να το πω, γόμα, δείχνει τέλος πάντων έτσι ακριβού, χωρίς ιδιαίτερα να δημιουργεί δαχτυλιές πάνω στο υλικό αυτό. Στο εμπρός μέρος βλέπουμε ότι έχει μία κάμερα 4K ανάλυσης, η οποία μπορεί να τραβήξει βίντεο μέχρι 4K στα 25 frames το δευτερόλεπτο. Δεν έχει οπτική σταθεροποίηση, δεν έχει ACE, παρότι ας πούμε σε κάποια φάση έλεγαν ότι ίσως έχει, δεν έχω βρει firmware που να το υποστηρίζει. Η κάμερα υποστηρίζει επίσης 1080 ανάλυσης βίντεο στα 60 frames και στα 30 frames εννοείται. Στην κάτω πλευρά του αεροσκάφους βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια optical flow κάμερα και ένας αισθητήρας υπερήχων. Η κάμερα, ξέχασα να πω, κινείται με σέρβο μηχανισμό, δεν την κινούμε με το χέρι, και μάλιστα υπάρχει και μια παρατήρηση εδώ. Παρακαλώ μην κινείτε την κάμερα με το χέρι, λέει στην ουσία. Στο επάνω μέρος εδώ του αεροσκάφους έχουμε μια λιχνία ένδειξης όπου όταν κλειδώσει σήμα GPS ανάβει σταθερά κόκκινο. Στη μέση εδώ έχουμε το σώμα του αεροσκάφους, το κύριο σώμα του αεροσκάφους όπου εδώ κουμπώνει η μπαταρία. Στο εμπρός μέρος εδώ, να το δείξω λίγο, μπαίνει η κάρτα microSD. Θα πούμε δύο λόγια για την κάρτα, διότι είναι λίγο περίεργο στις κάρτες που δέχεται, όπως έχω διαπιστώσει. Η μπαταρία είναι μια μπαταρία 2.900 mAh, 8,7 βολτ, είναι LHB μπαταρία, είναι έξυπνο τύπου μπαταρία. Από τη στιγμή που θα την φορτίσετε, εάν μέσα σε 3 μέρες δεν το χρησιμοποιήσετε, θα πέσει αυτόματα το φορτίο στο 50%. Δυστυχώς δεν έχει κάποια ένδειξη να μας δείχνει, εκτός αν βέβαια ενεργοποιήσουμε το αεροσκάφος, το φορτίο της μπαταρίας. Πατώντας απλά εδώ πάνω το κουμπί βλέπουμε ότι ανάβει σταθερά μπλε, που σημαίνει ότι είναι φορτισμένη, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει οποιοδήποτε φορτίο πάνω από 30%, γιατί αναβοσβήνει μόνο όταν είναι κάτω το 30% του φορτίου, δηλαδή κάλλιστα η μπαταρία μπορεί να έχει 60% φόρτιση και πάλι να ανάβει σταθερά μπλε. Και το φορτιστή, απλά να δείξουμε εδώ τη βάση του, πάνω εδώ κουμπώνει το τροφοδοτικό στη μία πλευρά, όπως βλέπουμε εδώ που δείξαμε στην αρχή, αλλά το καλό είναι ότι φορτίζεται και μέσω USB,
Type-C. Εγώ τουλάχιστον έτσι τη φορτίζω. Παίρνει βέβαια αρκετά περισσότερο χρόνο για να φορτίσει, αλλά είναι πολύ πιο πρακτικό από το να τραβάω μαζί και ένα τούβλο. Όταν φορτίζει η μπαταρία και την τοποθετήσουμε πάνω εδώ στη βάση, όπως φαίνεται με την εγκοπή που έχει εδώ, τη βάζουμε και σιρταρόνι, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε τώρα άναψε γιατί έσβησε πάλι, ανοίχνεις ότι την έβαλα πάνω στη βάση. Όταν λοιπόν βάλουμε την μπαταρία να φορτίζει, το μπλε LED αναβοσβήνει επάνω και το κόκκινο ανάβει σταθερά πίσω εδώ. Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, το μπλε LED πάνω σβήνει και το κόκκινο συνεχίζει με να ανάβει. Άρα τότε καταλαβαίνετε ότι έχει φορτίσει πλήρως. Για να τοποθετήσω με την μπαταρία στο αεροσκάφος, πριν το κάνουμε όμως αυτό, να δείξουμε και να πούμε δύο λόγια για τη microSD κάρτα. Στις δοκιμές που έκανα, διαπίστωσα δυστυχώς ότι είχε πάρα πολύ τζέλο το αεροσκάφος. Βεβαίως δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό οφειλόταν στην κάρτα microSD, διαβάζοντας όμως πιο προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, λέει ότι η κάμερα γράφει στα 60 Mbit, αρκετά δηλαδή γρήγορα, και προφανώς το κόντεκ, γιατί χρησιμοποιεί κωδικοποίηση MOV, δεν είναι τόσο, ας το πούμε, καλό στη συμπίεση, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μια κάρτα μνήμης η οποία να έχει υψηλό ρυθμό εγγραφής. Με τις δοκιμές τέλος πάντων που έκανα μετά και με άλλες κάρτες, κατέληξα σε αυτήν εδώ, η οποία είναι μια Kingston 32 GB U3, παρακαλώ. Δηλαδή θέλει μια κάρτα Class 10 U3, ίσως και με κάποια U1 πολύ γρήγορη, κάποιες extreme σειρές της SanDisk να κάνετε δουλειά, αλλά η U1 τουλάχιστον που είχα δοκιμάσει εγώ δεν έλυσαν το θέμα, μόνο αυτή το έλυσε. Οπότε έχετε το υπόψη ότι θέλει γρήγορη κάρτα μνήμης στην εγγραφή. Η κάρτα τοποθετείται με την μάρκα, ας το πούμε, από την πάνω πλευρά. Πιέζουμε μέσα και τελείωσε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μετά απλά κουμπώνετε την μπαταρία εδώ μέχρι να κάνει ένα κλικ. Αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να κάνει κλικ οπωσδήποτε, διότι αν δεν κάνει, πιθανότατα να ξεκουμπώσει την ώρα της πτήσης και δεν το θέλετε αυτό. Λοιπόν, πιέζω λίγο από εδώ, πιέζω λίγο και από την από εδώ πλευρά. Πρέπει να κάνει ένα κλικ και διαφορετικά βλέπετε ότι αν την τραβήξω λίγο βγαίνει. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, ότι πρέπει να κάνει κλικ, να κουμπώσει καλά μέσα. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Τώρα κλείδωσε καλά, το ακούσατε το κλικ. Αν την τραβήξω βλέπετε ότι τουλάχιστον δεν φεύγει τελείως όπως πριν. Βεβαίως πρέπει να κάνει και από την άλλη πλευρά κλικ, το οποίο είναι ένα θέμα. Δυστυχώς εδώ δεν μας τα έχει λέει καλά η συμπτού, αλλά πιστεύω τώρα ότι κούμπωσε καλά. Πάμε να συνδέσουμε λοιπόν το αεροσκάφος τώρα με την εφαρμογή. Μόνο μέσω εφαρμογής μπορείτε να το πετάξετε το συγκεκριμένο. Selfie drone το λένε. Δεν είναι βέβαια και τόσο μικρό σε μέγεθος. Αν σκεφτούμε ότι η απόσταση είναι 200 χιλιοστά από μοτέρ σε μοτέρ και το βάρος του είναι 400 γραμμάρια. Παρ' όλα αυτά, έτσι το ονομάζει η εταιρεία. Θα πρέπει λοιπόν να συνδεθείτε με το κινητό. Υποστηρίζει κινητά και στα 2,4 GHz. Το συγκεκριμένο, πατάμε μία και κρατάμε πατημένο το μπλε κουμπί επάνω για να εκκινήσει. Ξανά, μέχρι να κάνει αυτόν τον ήχο. Ωραία, τα speed controllers είναι έτοιμα τώρα. Δεν το αγγίζουμε να κάνει αρχικά το, να αρχικοποιήσει της IMU. Αν προσέξετε λίγο θα ακούσετε ένα μικρό θόρυβο σαν, σαν χτύπημα, ένα, πιθανότατα να ακούγεται και στην κάμερα. Αυτό οφείλεται στον αισθητήρα υπερήχων εδώ. Αν φέρω μπροστά, πιο κοντά προς την, ίσως να ακούγεται τώρα. Είναι αρκετά δυνατός. Και όσο απομακρύνεται από το έδαφος, τόσο δυναμώνει ο θόρυβος. Έτσι ανοιχνεύει πέρα από το βαρόμετρο, το οποίο έχει σωστά και το ύψος. Μαζί με την flow κάμερα, υποτίθεται ότι το συγκεκριμένο
προορίζεται και για εσωτερικές και για πτήσεις εσωτερικό χώρο. Ενεργοποιούμε το Wi-Fi και συνδεόμαστε σε ένα access point το οποίο λέγεται XT200 και ένας κωδικός κάτι. Ο κωδικός είναι 1234567890. Ενεργοποιώ και την καταγραφή βίντεο για να βλέπετε τι κάνω. Και χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Moment Drone από το Google Play Store και το Apple Store προκειμένου να χειριστούμε το αεροσκάφος. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν εδώ την εφαρμογή μας. Πρέπει να βλέπετε κανονικά τη σύνδεση. Connect. Λοιπόν, συνδέθηκε. Είμαστε όπως λέει εδώ σε Optical Mode. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να κλειδώσει το ρηφόρους εδώ μέσα. Το Field of View είναι πολύ μεγάλο. Είναι 170 μοίρες. Ευτυχώς βέβαια υπάρχει δυνατότητα να κάνει διόρθωση. Θα το δείξουμε και αυτό μέσα από τις ρυθμίσεις εφαρμογής για να μην εμφανίζεται φυσάει στις φωτογραφίες. Εδώ τώρα βεβαίως όπως βλέπετε εμφανίζεται λίγο. Σαν να γέρνει το γραφείο, ενώ δεν γέρνει στην ουσία, είναι το lens φυσάει. Πάμε να δούμε γρήγορα λίγο την εφαρμογή και το τι αυτή υποστηρίζει. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Στο επάνω δεξί μέρος βλέπουμε το γρανάζι που είναι η ρυθμίση εδώ της εφαρμογής και του αεροσκάφους. Rocker setting, ρυθμίζουμε στην ουσία πώς θα είναι το virtual joystick, τα sticks δηλαδή, αν θα είναι mode 2 ή mode 1. American Backhand, όπως λέει, είναι Mode 2, δηλαδή αριστερά είναι το throttle. Sensitive Setting έχει εδώ πέρα Primary, Intermediate και Advanced, το οποίο επηρεάζει την αποκρισιμότητα του αεροσκάφους. Δηλαδή στο Advanced είναι πολύ πιο νευρικό. Disk Calibration, όπως το λέει, έχει δύο επιλογές, το Compass και το Accelerometer. Θα κάνουμε τώρα καλυμπράρισμα του γυροσκοπίου. Για να καλυμπράρουμε το γυροσκόπιο, απλά το βάζουμε σε απόλυτα επίπεδα έδαφος και πατάμε την επιλογή που λέει Start Calibration. Περιμένουμε. The Accelerometer Calibration is successful normal. Και έχει ολοκληρωθεί. Αντίστοιχα, το Compass Calibration είναι στη διπλανή επιλογή. Πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο. Να έχει κλειδώσει και κάποιους δορυφόρους στο GPS για να η πηξίδα του ενσωματωμένη να μας δώσει κάποιες έτσι ακριβέστερες μετρήσεις. Και είναι δύο σημείων. Είναι οριζόντιο καλυμπράρισμα περιστρέφοντας το αεροσκάφος δεξιόστροφα στον οριζόντιο άξονα και μετά κάθετο καλυμπράρισμα περιστρέφοντάς το κατά κόρυφα. Αυτές είναι οι δύο, τα δύο καλυμπράρισματα τα οποία έχει. Camera setting, εδώ θέλουμε να δούμε. Photo mode, έχουμε επιλογές single shot, continuous shooting να τραβάει συνέχεια και timer shot να τραβάει από 2 έως 10 δευτερόλεπτα. Μόνο αυτές οι επιλογές έχει. Το continuous shooting σου λέει 3 φωτογραφίες με τη μία, 5 ή 10, single shot διαλέγουμε. Photopixel έχουμε ανάλυση 16 MP, 12, 8 MP και 5 MP, στο βάλουμε 16. White balance μας έχει κάποιες επιλογές για το αν πώς το λένε, συνεφιασμένος ο καιρός, το αφήνω στο automatic. Και distortion correction, εδώ ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε την διόρθωση του fisheye. Αυτή η διόρθωση, τονίζουμε, γίνεται στη φωτογραφία, όχι στο live view, δυστυχώς. Θα μπορούσε να γίνει, γιατί έχει Snapdragon επεξεργαστεί το συγκεκριμένο, αλλά δεν αξιοποιεί πλήρως δυστυχώς το firmware το οποίο έχει το hardware, το οποίο είναι ομολογουμένως πολύ καλό. Επιστρέφοντας τώρα πίσω στην εφαρμογή, κάτω αριστερά έχουμε ένα εικονίδιο εδώ που δείχνει σαν δαχτυλάκι και πατώντας τον αλλάζετε μεταξύ το point mode με το οποίο και καλά κάνουμε tap fly για να πατήσουμε σε ένα μέρος της οθόνης και να πάει προς τα εκεί το drone ή αντίστοιχα με τα δύο βελάκια, οπότε δουλεύουμε σε στυλ throttle και pitch stick. Εδώ αριστερά είναι το mood που δείχνει για τις φωτογραφίες, 10 δευτερόλεπτα μάλλον αυτό είναι, με το mood που διαλέγουμε αν θα είναι, νομίζω, όχι single shot είναι, αν θα παίρνει φωτογραφίες κάθε 10 δευτερόλεπτα. Αντίστοιχα έχουμε εδώ το timer shooting με το οποίο παίρνει φωτογραφία κάθε 3 δευτερόλεπτα ανάλογα τι έχουμε ρυθμίσει μέσα στο μενού όπως δείξαμε προηγουμένως.
Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην εφαρμογή, παρότι είναι το Mi Max το 2 και είναι αρκετά γρήγορο όταν δουλεύει ταυτόχρονα και ο εγγραφέας βίντεο της οθόνης. Νιώθω δηλαδή ότι λίγο τα controls δεν ανταποκρίνεται τόσο καλά. Θα το έχω υπόψη μου αυτό να το πετάξω για να μην καθυστερεί. Και εδώ είναι, δεν έχουμε κάποια φωτογραφία, είναι το gallery του αεροσκάφους, όπου μας δείχνει τι έχει μέσα η κάρτα microSD. Το home button μας επιστρέφει στο μενού έξω το κεντρικό της εφαρμογής, ας μην βγούμε. Το mode με το οποίο πετάμε altitude hold λέει εδώ. Περιέργως έλεγε προηγουμένως optical flow, τώρα λέει altitude hold. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ δίπλα ακριβώς φαίνεται ο αριθμός των δορυφόρων που έχει κλειδώσει, 0. 99,99 είναι το H-Dog value, αυτό πρέπει να είναι για να έχετε καλή απόδοση στο στίγμα GPS κάτω από το 1. 1, τονίζω αυτό. Δίπλα είναι η ένδειξη της μπαταρίας. Βλέπετε τώρα η μπαταρία φορτισμένη, αλλά παρόλα αυτά γράφει μια παύλα. Είναι λίγο το firmware με την εφαρμογή. Τίνω να πιστέψω ότι είναι το firmware πιο πολύ. Θέλει λίγο δουλειά, δεν είναι και τόσο καλό, ας το πούμε. Το ύψος εδώ που δείχνει του αεροσκάφους από το έδαφος, η απόσταση από το κινητό, το σήμα Wi-Fi το οποίο έχουμε. Εδώ πέρα, πατώντας το αυτό το εικονίδιο, κινούμε, όπως βλέπετε, λίγο το... Το βάλω κάτω να δείτε. Το μηχανισμό σέρβο που έχει για να κινείται η κάμερα. Μπορεί να πάει, νομίζω, μέχρι 90 μοίρες κάτω ή περίπου. Όχι, δεν πάει 90 μοίρες, πάει αρκετά κάτω, πάντως πάνω από 70 μοίρες. Πατώντας το κουμπάκι, γυρίζει επάνω. Ένα κακό πάλι που έχει η εφαρμογή είναι αυτό, ότι όταν τώρα χειρίζομαι το gimbal, τέλος πάντων, το σέρβο αυτό μηχανισμό, δεν δουλεύουν τα υπόλοιπα controls, δηλαδή πρέπει να πατήσω εδώ για να ενεργοποιήσει τα virtual joystick, κάτι το οποίο σημαίνει ότι καλό είναι να το πετάτε με σταθερό σήμα GPS για να μην σας φύγει. Δίπλα ακριβώς είναι το μενού που εναλλάσσουμε μεταξύ λήψης φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο. Ακριβώς κάτω εδώ είναι η gallery του αεροσκάφους, δεν έχει κάτι εδώ να μας δείξει τώρα μέσα. Αυτό εδώ που έχει εδώ πέρα, μάλλον είναι εσωτερική και εξωτερική λήψη, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, δεν του λένε και οι οδηγίες. Γιατί κάποια πράγματα τα οποία αναγράφει το εγχειρίδιο δεν δουλεύουν, τουλάχιστον στο Android. Το τελευταίο, δηλαδή κάτω εικονίδιο που λέει εδώ το Visual Follow, δεν κατάφερα ποτέ να το κάνω να δουλέψει. Με το εφαρμογή στο Android δεν έχω iOS. Α, τώρα ας πούμε για παράδειγμα βλέπετε η μπαταρία έδωσε 95% ένδειξη ότι είναι γεμάτη. Είναι λίγο η εφαρμογή για Android, ειδικά θέλει δουλειά, αλλά πρέπει να είναι και το firmware. Το κουμπάκι που δείχνει εδώ πέρα μεταξύ εδώ της κάμερας που ενεργοποιούμε την εγγραφή βίντεο και λήψη φωτογραφιών, αυτό εδώ αριστερά με το αεροπλανάκι που δείχνει να απογείρεται είναι η αυτόματη απογείωση, και το ακριβώς διπλά κουμπί με το βελάκι είναι το return to home. Εννοείται ότι θα πρέπει να έχετε ικανοποιητικό σήμα GPS προκειμένου να το κάνετε αυτό. Τώρα να το σηκώσω εδώ μέσα, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει κάποια ζημιά γιατί έχει τους προφυλακτήρες. Βέβαια είναι χαμηλοτάβαλο το κτίριο. Να δοκιμάσουμε να δούμε. Και ο Θεός βοηθός. Ναι, 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο δεν είναι το ύψος, όχι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εκτός αν πάω λίγο πιο μπροστά. Θα δοκιμάσω να πάω λίγο μπροστά να τραβήξω από εκεί. Κάτι που ήθελα να πω, γι' αυτό επιστρέψαμε. Ακούτε αυτόν τον ήχο τον οποίο κάνει. Μη σας ανησυχεί, είναι απλά ένα σύστημα με το οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε το αεροσκάφος εάν για 5 λεπτά από τη στιγμή που το ενεργοποιήσετε δεν απογειωθείτε. Τα μοτέρ κάνουν αυτόν εδώ τον ήχο. Το κάνουν αρκετά ρεσές αυτό όταν είναι για να βοηθήσουν το χειριστή να το εντοπίσει. Μη σας απασχολεί αυτό το πράγμα. Είναι αρκετά καλό.
δεδομένου πάντα και τη τιμή του, για κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν και πάρα πολλά πράγματα, έτσι απλά λίγο για να τραβήξουν καμιά απλή φωτογραφία και ίσως βίντεο. Σίγουρα πάντως δεν είναι για να πετάει μακριά, ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο έχει ενσωματωμένο, ας το πούμε, geofencing 20 μέτρα ύψος και αν θυμάμαι καλά 100 μέτρα απόσταση, δηλαδή ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνετε πάνω από 20 μέτρα ύψος δεν πάει. Και είναι και λογικό, διότι κακά τα ψέματα είναι Wi-Fi, δεν έχει κάποιο χειριστήριο, οπωσδήποτε χρειάζεται λίγο προσοχή σε αυτό, γιατί θέτει ο κατασκευαστής κάποια όρια προκειμένου να μην συμβεί κάτι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ποιοτικού, θα δούμε και τη δοκιμαστική του πτήση και από εκεί θα κρίνεται αν αξίζει ή όχι. Ευχαριστώ πολύ που ακολουθήσατε μέσα μαζί με την παρουσίαση. Παρακαλώ γραφτείτε στο κανάλι και καλή συνέχεια. Γεια σας.